Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης της Καβάλας, τιμήθηκε η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Λίγο μετά την κατάθεση στεφάνων, ακολούθησε ένας λεπτούς ηγής στη μνήμη των ενδόξων πεσόντων, ενώ μετέπειτα ακολούθησε ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Νωρίτερα τελέστηκε μνημόσυνο μετά τη Θεία Λειτουργία υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φίλιππο Νεαπολέως και Θάσου Στεφάνου. Συνέβησε την κυριολεκτικά του σώματος στους δρόμους εκεί της μήνης της καμένης μήνης, απ' τις φωτιές να καίγεται ολόκληρη. Ελάτε πάντε, κομματάκι, από τον παπά. Είχατε μαγίσει κομματάκια. Τραγικό. Το έζησε όμως η γυναίκα αυτή και ο Θεός να την αναπάθει που το μετέφερε για να το λέω εγώ σήμερα εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς τώρα να κόψουμε κομματάκια. Όλους αυτούς που τότε έκαναν αυτά που δεν υπάρχουν. Ας κοιτάξουμε μην κόψουμε κομματάκια τους εαυτούς μας με αυτά που πράγουν. Μέρα μνήμης που ορίστηκε από το κράτος για τη γενοκτονία των Ελλήνων από τους Τούρκους. Για μας όμως τους Μικρασιάτες αυτή η μνήμη δεν έχει ανάγκη ημερομηνίας. Ζει μέσα μας, ζει μέσα από τον τρόπο της ζωής μας, από τις γεύσεις και όλα όσα έχουμε φέρει από τη Μικρά Ασία. Νομίζω τιμή, λαχτάρα και χρέος μας να παραδώσουμε όλα όσα μας παραδόθηκαν και μας στην καινούργια γενιά, έτσι ώστε να ζει η Μικρασία για πολλά χρόνια ακόμη και όλα τα ήθη, τα έθιμα, οι γεύσεις, οι μουσικές και ο πολιτισμός που έφεραν οι πρόγονοί μας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Μικρασιάτες. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης αλλά και συλλογισμού. Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους προγόνους μας, τους Μικρασιάτες, Έλληνες, οι οποίοι κάτω από αντίξωες συνθήκες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πρωτογονικές τους εστίες και να έρθουν στην μητέρα Ελλάδα. Επίσης όμως είναι η μέρα συλλογισμού, γιατί πρέπει να μάθουμε ως έθνος αλλά και ως χώρα από τα λάθη μας ότι η διχόνοια και οι αντιπαραθέσεις και η οξύτητα οδηγούν σε τραγωδίες. Και η Μικρασιατική καταστροφή ήταν μια τραγωδία για την νεότερη Ελλάδα, η οποία μάλιστα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Από την άλλη όμως οφείλουμε και ως κοινωνία να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας τη Μικρασιατική καταστροφή μέσα από τα σχολεία μας, μέσα από τις οικογένειές μας, για να μάθουν οι νεότερες γενιές το μεγαλείο που αφήσαμε στη Μικρά Ασία ο ελληνικός πολιτισμός. Επομένως, τιμούμε τους προγόνους μας, αλλά και τιμούμε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά κάτω από αντίξωες συνθήκες έφεραν τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά τους στη μητέρα Ελλάδα. Είναι μια μέρα που και προσευχόμαστε για τις ψυχές των ανθρώπων που σφακιάστησαν, αλλά και των ανθρώπων όμως που ξεριζώθηκαν και ήρθαν σε διάφορα μέρη όπως και στην Καβάλα και δημιουργήσανε οικογένειες και δημιουργήσανε ένα πολιτισμό. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν οφείλουμε και έχουμε την υποχρέωση να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Να μην ξεχνάμε ότι η διχόνοια, οι λάθος επιλογές είναι αυτά που έχουν καταστρέψει τον ελληνισμό. Λοιπόν, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει όπου είναι, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι που σφαγιάστησαν καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν δεν τους έθαψε κανένας. Μείνανε πίσω. Ας τους θυμόμαστε λοιπόν. 98 χρόνια πέρασαν όπου οι Έλληνες ξεριζώθηκαν
από τη μεγάλη καταστροφή που επετέλεσαν οι Τούρκοι. 3.000 χρόνια ένας ζωντανός ελληνισμός που μεγαλούργησε, ξεριζώθηκε μέσα σε ελάχιστους μήνες. Δεν πρέπει να ξεχνούμε. Ήρθαν εδώ με τη φρίκη στα μάτια τους και πάλι μεγαλούργησαν. Πρέπει όμως αυτό να το περάσουμε στα παιδιά μας, ώστε να μην ξεχνάνε αυτά που συνέβησαν. Γιατί αυτή η καταστροφή που συνέβη ήταν ισάξια με την καταστροφή της Άλωσης του Κωνσταντινούπολης. Δεν πρέπει να τις ξεχνούμε, είναι μέρα μνήμης. Η κρατησιατική καταστροφή ήταν μια από τις χειρότερες στιγμές του ελληνισμού. Σήμερα τιμούμε τους χιλιάδες νεκρούς, τους χιλιάδες πρόσφυγες, τους χιλιάδες κατατρεγμένους και ταλαιπωρημένους Έλληνες, οι οποίοι τότε επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά από τόσα δεινά. Και αυτό που θα πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας και στη μνήμη μας είναι να μην ξανασυμβούν ποτέ ξανά τέτοιες καταστροφές και να μην ξανά κανένας λαός υποφέρει αυτά που υπέφεραν οι πρόγονοί μας στη μικρασιατική καταστροφή. Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο έφορος του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας, Εμμανουήλ Ζαχαρόπουλος. Thank you.